Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Και Κωνσταντζάνη, καλημέρα και σήμερα. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Και σε όλους τους ακροατές. Καλά. Υπήρξε καλά. Λοιπόν το αίτημα από το Δήμο Καστοριάς, το υποστήριξε η Περιφέρεια και έχουμε απόφαση. Έχουμε απόφαση από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, μόλις τώρα ήρθε. Πότε το αντιληφθήκατε, σε χρόνο ντέτε, τώρα το έχουμε και εμείς στα χέρια μας. Τη μεταδώσαμε με επιφύλαξη την πληροφορία, αλλά το επιβεβαιώνετε και χαιρόμαστε. Όχι, είναι τελεσίδικη η απόφαση και το θέμα είναι ότι εδώ αποδεικνύεται για άλλη μία φορά όταν είμαστε όλοι μαζί, αποφέρουμε και συνεργαζόμαστε, αποφέρουμε αποτέλεσμα. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, να εξηγήσουμε στον κόσμο, γιατί όταν μια περιοχή κυρίσει σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, λύνονται τα χέρια των αυτοδιοικητικών, διότι οι διαδικασίες έργων και τα λοιπά, οι παρεμβάσεων, προχωρούν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα συνέβαινε σε κανονικές περιόδους. Αυτό ακριβώς. Από ό,τι ξέρετε, δεν ξέρω αν έχετε πληροφορηθεί κι εσείς, ο κύριος Κασαπίδης αμέσως πήρε τηλέφωνο για να μου πει ποιο είναι το επίκεντρο και να δω αν υπάρχουν προβλήματα. Την Κυριακή το βράδυ δεν ήταν ήρεμα τα πράγματα, από Δευτέρα όμως άρχισαν με επικοινωνία. Πάντα. Σε επικοινωνία με Δήμο, κυρίως Καστοριάς, να αναφέρονται διάφορα προβλήματα σε τοπικά διαμερίσματα του Δήμου Κορεστίων και προοδευτικά και στο Δήμο Βιτσίου. Σε Βυσσινιά, Κύρια και Τυχιό. Βεβαίως, θα τα ονομάσω όλα, διότι, και αυτό φαίνεται, διότι αν το πάρετε σε ευθεία γραμμή, είναι πολύ κοντά στο επίκεντρο που έγινε. Φυσικά. Στην Φλόρινα, που ήταν βορειοδυτικά. Ναι. Έτσι αποδείξαμε δηλαδή ότι όντως αυτές οι κοινότητες πραγματικά είχαν προβλήματα, γιατί ήταν πάρα πολύ κοντά στο επίκεντρο της Φλόρινας. Έτσι λοιπόν και επισήμως από ποια χωριά έχετε καταγραφές για ζημιές. Επισήμως. Οπότε εκφράστηκε ο Περιφερειάρχης ότι τα τοπικά διαμερίσματα τα οποία έχουν πρόβλημα πάρα πολύ γρήγορα να καταγραφούν και από εκεί και πέρα θα τα προωθήσει στην Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας για να μπουν και αυτά στην κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Αμέσως κινητοποιήθηκε ο Δήμος με αντιδήμαρχο και όλους, και η ΔΕΙΑΚ ήταν παρούσα για το άλλο θέμα που προέκυψε στο Μακροχώρι. Καταγράψαμε όλα τα κοινοτικά διαμερίσματα με ονοματεπώνυμο και τηλέφωνα. Οπότε εστάλει μόνο τα κοινοτικά διαμερίσματα που υπήρχαν πρόβλημα και αυτή τη στιγμή, έτσι όπως τα στείλαμε, ήρθαν και σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. Υπάγεται η κοινότητα Μελά, Άνω και Κάτω Μελά, Μακροχωρίου, Χαλάρα, Γαύρος, όλα αυτά είναι δημοτικής ενότητας Κορεστίων. Υπάρχουν λοιπόν ζημιές και σε αυτά τα χωριά. Βεβαίως. Έγινε και αυτοψία. Και από εμάς, θυμόσαστε την προηγούμενη μέρα, εγώ, ο κύριος Θωμάς Μάνος και η κυρία Σιδηροπούλου, που ήταν και μηχανικός, και εκτές θα ήθελε και ο ίδιος ο κύριος Κασαπίδης, οπότε παραβρεθήκαμε με όλοι τον κύριο αυτοί. Κασαπίδη εκεί. Ναι, ο κύριος Κασαπίδης, ο κύριος Θωμάς Μάνος, εγώ, βέβαια με τους προέδρους των κοινοτήτων. Μόλις είδε τα προβλήματα, διότι όντως υπήρχαν, ιδίως στους πάνω ορόφους, με εσωτερική σκάλα που είναι, και έχουν και την ιδιομορφία. Ακόμα εκεί που ήμασταν, εστάλει το φαξ μόνο με τα κοινοτικά διαμερίσματα, για να μην τα ονοματεπώνυμα θα δοθούν στο κλιμάκιο που θα έρθει από Δευτέρα, για να δουν. Το περιμέναμε να πούμε την αλήθεια σήμερα, αλλά φαίνεται ότι θα έρθει το κλιμάκιο από Δευτέρα. Από Δευτέρα να ολοκληρώσει την Φλόρινα και θα έρθει το κλιμάκιο για να δει τα σπίτια με βάση τα ονοματεπώνυμα και τα τηλέφωνα που είχε συλλέξει ο Δήμος και η κύρια, ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Λίτσα. Τώρα, είπαμε νωρίτερα, κύριε Κωνσταντζάνη, για τα χωριά του πρώην Δήμου Κορεστίων, της Δημοτικής Ενότητας Κορεστίων. Από τώρα πλευράς... ήρθε...
Βιτσίου. Η σειρά να πούμε της Δημοτικής Ενότητας Βιτσίου. Ποια είναι τα χωριά λοιπόν από εκεί? Που εμείς πρώτες προχωρίες είχαμε για Μελά Μακροχώρη. Σιγά σιγά όμως κατά τη διάρκεια της ημέρας Δευτέρας και της Τρίτης προέκυψαν και άλλα τοπικά διαμερίσματα. Οπότε εκτές έληξε η κατάσταση, εκτές το απόγευμα που ήμασταν μαζί με το κύριο Κασαπίδη πάνω, και μπήκε η κοινότητα Οξιάς, Βυσσινιάς, Τυχιού και Σιδηροχωρίου. Μάλιστα. Αυτά, που σημαίνει λοιπόν ότι αυτές οι διαδικασίες θα κινηθούν με άλλα χρονικά περιθώρια. Γι' αυτό ήταν το κύριο μέλημα να μπουν και αυτά τα τοπικά διαμερίσματα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για να κινηθούν πιο γρήγορα οι γραφειοκρατικές ουσιαστικά διαδικασίες, όπως πολύ καλά το προείπατε. Και από εκεί και μετά ό,τι ισχύσει για την Φλόρινα να ισχύσει και για αυτά τα χωριά, στο πώς οι άνθρωποι αυτοί θα κάνουν πιο στέρεα τα σπίτια τους, ή να βρεθεί τρόπος, δεν ξέρω αν θα υπάρξει ένα τέτοιο πρόγραμμα, για καινούργια σπίτια σε περιοχές. Κοιτάξτε να δείτε, το κλιμάκιο είναι το καθένα αρμόδιο το οποίο θα πει εάν αυτό το σπίτι είναι κατάλληλο ή όχι. Αν θα πρέπει να γκρεμιστεί ή όχι. Βεβαιότατα. Κύρια βέβαια, από ό,τι εμείς τώρα δεν έχουμε και τόση μεγάλη ικανότητα, αλλά με τη βοήθεια και της κυρίας Σιδηροπούλου, τα περισσότερα είναι επισκευάσιμα. Τώρα, ο ναι, αλλά προσέξτε, τρόπος έχουν μια ιδιαιτερότητα, κυρία Κωνσταντζάνη. Είναι πληθιά και πέτρες. Αυτό ήθελα να πω. Και εκτές, αυτό εντόπισε και ο κύριος Κασαπίδης και ζήτησε αμέσως να μπουν οπωσδήποτε στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης, διότι το είπε νομίζω και στη συνέντευξή του ότι έχουν μια ιδιομορφία και ίσως το κλιμάκιο θα θα βρει μεγαλύτερες δυσκολίες σε εμάς, ναι, επειδή ακριβώς είναι τα διαμερίσματα με μία άλλη διαδικασία έχουν εκτιστεί, και ίσως και τα επισκευαστικά να είναι με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, δηλαδή θα είναι η επισκευή τους κλπ. Που μπορεί να σημαίνει αυτό και μεγαλύτερο ίσως κόστος επισκευής. Φυσικά. Βάζουμε φυσικά και αυτό το θέμα μέσα. Οπότε είναι σημαντικό, και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι άλλο κλιμάκιο θα έρθει για να δει και δημόσια κτίρια. Εκκλησίες παραδείγματος χάρη, έχουμε αίτηση για την εκκλησία κυρίως του Τυχιού. Τυχιού, το είχαμε χθες το θέμα αυτό για την εκκλησία του Τυχιού. Μπράβο, με την έχει καταγραφεί, ναι, μέσα, ναι, έχει, ναι, μπει και η εκκλησία Τυχιού, και εμείς μαζί με τους προέδρους γυρίσαμε τα δημόσια τα κτίρια, το μουσείο δηλαδή του Παύλου Μελά, οι εκκλησίες, διάφορα δημοτικά κτίσματα που υπήρχαν εκεί. Δεν διαπιστώσαμε κάτι, μόνο η εκκλησία Τυχιού αναφέρεται σαν ότι υπάρχει πρόβλημα. Τα άλλα δεν είχαν, παρόλα αυτά όμως θα έρθει και κλιμάκιο καθαρά για υπηρεσίες και εκκλησίες και δημόσια κτίρια. Ωραία. Το κλιμάκιο που θα έρθει είναι κατά πρώτον, δίνουμε, ωραία, προτεραιότητα στα σπίτια που σε αυτά τα χωριά κύρια κατοικούνται κιόλας. Ωραία. Λοιπόν, εμείς μένουμε σε αυτά. Βέβαια, σε λίγο έρχεται και ο κύριος Κασαπίδης εδώ. Φαντάζομαι ότι και αυτό θα συζητηθεί, ίσως κάποια πράγματα. Έρχεται βέβαια για άλλη δουλειά, έρχεται για τα αρδευτικά εκεί. Στο... Τα οποία προχωράνε παράλληλα και αυτά. Ναι. Δεν είναι μόνο οι αναδασμοί από ό,τι αντιλαμβάνεστε, κύριε Νατσούλη. Ναι, ναι. Είναι και τα παράλληλα έργα αναδασμού, τα αν παράλληλα έργα, γίνουν, ναι, δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν κατά το μέγιστο οι πολίτες των κάθε τοπικών διαμερισμάτων. Οπότε ήθελε να έρθει και επισήμως να το ανακοινώσει αυτό. Συγχρόνως ήρθε και εν λόγω απόφαση. Θα υπογραφούν και οι συμβάσεις ναι, σήμερα. Αυτό ακριβώς. Ναι. Οπότε θα έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε και από τον ίδιο. Τον θα προσπαθήσουμε να τον έχουμε μετά στην εκπομπή, γιατί με την ευκαιρία αυτή να ακούσουμε και 2-3 πράγματα που από την παρουσία του εδώ ζητάνε και οι φίλοι μας εδώ, να έχουν μια ενημέρωση από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη τι γίνεται αρχικά με τις αποζημιώσεις του χαλαζιού για κρανοχώρη Πτελέα, αν θυμάστε εκείνη την, μάλιστα, τρομερή ιστορία, θυμάμαι, γιατί είχα παρευρεθεί, αλλά κιόλας, και τις αποζημιώσεις του φασολιού από τον καύσωνα. Είμαστε μέσα Ιανουαρίου και οι άνθρωποι ακόμα είναι σε αναμένα κάρβουνα για το πού είναι αυτή η ιστορία.
Υπάρχει εδώ, θα ενημερωθούν. Εγώ ξέρω, αλλά δεν θέλω να πάρω την... Άμα ξέρετε, πείτε το, κύριε. Την απόφαση θα τα πει. Ωραία. Πάντως, κινούμαστε προς θετική κατεύθυνση. Αυτό μόνο θα σας πω. Εμείς σε 5 λεπτά μετά το διάλειμμα θα κάνουμε μια προσπάθεια. Μήπως μπορέσουμε να βρούμε στο τηλέφωνο τον κύριο Κασαπίδη. Στον δρόμο προς Καστοριά, ίσως. Ναι, ίσως στο δρόμο προς Καστοριά, το ένα είναι αυτό. Και τι ώρα κλείνεται, επειδή είναι μία η ώρα, δεν θα προλάβει. Δύο κλείνουμε εμείς, αλλά πάμε και τρεις, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ναι, για να τον δεσμεύσω ότι τον ζητάτε, τον ζητάμε, επειδή είναι κατά τη διάρκεια της. Έχουμε εκπομπής. Ήδη ειδοποιήσει το γραφείο ότι τον ζητάμε, ναι. Οπότε εντάξει, μήπως μπορέσουμε και κάτι να κάνουμε. Και κάπως έτσι να κάνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κοζατσάνη. Παρακαλώ, να είστε καλά. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν, ακούτε και την εξέλιξη που είναι πραγματικά επιτοπιεστήριο. Μάθαμε σχεδόν μόλις έφτασε το έγγραφο την εξέλιξη αυτή και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.